Όλοι γνωρίζουν τι σκοπεύει κάθε φορά να κάνει, όμως κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Εκτελεστής, δολοφόνος, απρόβλεπτος, ανίκητος στον αέρα, ασταμάτητος ή πολύ απλά γεννημένος νικητής. Ο Τάρκο Κοβάσεβ διεξήγησε την ομάδα του στο Καφτατζόγλιο να μοιάζει ασφυκτικά στριμωγμένη από τον Ηρακλή, όμως μέσα σε 2 λεπτά ανέτρεψε τα δεδομένα. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε και μάλλον όχι και τελευταία. Yo creo que hemos hecho un poco mejor segundo tiempo, hemos metido gol, ¿no? Cuando era más difícil, ¿no? Para patar, ¿no? Y yo creo que luego seguida, yo creo que 2 minutos hemos marcado 2 goles. Y bueno, hemos llevado una victoria muy importante, pero todavía tenemos que mejorar, ¿no? Sobre todo fuera de casa, donde no damos talla como tenemos como en Karaskaki cuando jugamos, ¿no? Ο Ολυμπιακός έψαχνε διακάως την πρώτη του νίκη εκτός Αθήνας. Το Καραϊσκάκι μοιάζει απόρθητο, όμως η κορυφή απαιτεί εκτός έδρας νίκες. Οι επιστροφές στον Μπατσατζόγλου, Τζόρτζεβιτς, Στολτίδη και η προσθήκη στο ρόστερ του Σίσιτς ισχυροποιούσαν και πάλι τη μεσαία γραμμή των πρωταθλητών. Ο Σλοβαίνος στον ντεμπούτο του έγινε ο 25ος παίκτης που έχει φορέσει τη φανέλα και των 2 ομάδων. Σίγουρα ήταν για μένα λίγο δύσκολο γιατί δεν είχα πολλά προπόνηση με τη ομάδα, αλλά προσπάθησα να το κάνω αυτή η δουλειά που ζήτησε προπονητής από μένα και μέχρι 70 κάναμε αυτό νομίζω, όπως έπρεπε. Απ' την άλλη ο Ηρακλής των 10 εκτός έδρας πόντων, αλλά και των μόλις 5 στην έδρα του, ήταν αποφασισμένος να κάνει δύσκολη τη ζωή των φιλοξενούμενων. Το πρώτο μισάωρο ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Τα άκρα του Ολυμπιακού με Λουαλούα το Ρωσίδη από δεξιά και Σίσιτς από αριστερά δημιουργούσαν την αίσθηση πως το γκολ ήταν θέμα χρόνου. Η φάση του Σέζαρ στο 5 ήταν η καλύτερη για τους Ερυθρόλευκους, αφού όσες φορές και αν μπήκαν στην αντίπαλη περιοχή, πάντα κάτι έλειπε. It was a very hard game. I think first half we had quite a lot of chances, but we didn't really finish it. But second half, the fair play to them, they scored. I think we kind of needed that for them to score to wake us up really. Το σούτ του Τζόρτζεβιτς του 35 βρήκε το αριστερό δοκάρι, πείθοντας και τους πλέον δύσπιστους πως το γκολ δεν θα ήταν απλή υπόθεση. Το μήνυμα της ερυθρόλευκης φλιαρίας ελήφθη γρήγορα από τον Ηρακλή, ο οποίος με τους Φιλορόκια Γιάντσι αύξανε σταδιακά τις δικές του πιθανότητες για την νίκη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποια μάτς έχει καλή απόδοση, κάποια όχι. Ο Ηρακλής φέτος με τόσες αλλαγές που έχει δεν έχει σταθερή απόδοση, δεν έχει διάρκεια συνεχόμενα παιχνίδια, καλά παιχνίδια. Σήμερα ήταν ένα καλό παιχνίδι, αλλά χωρίς να πάρει το αποτέλεσμα και αυτό δεν μετράει. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός συνέχιζε να πιστεύει πως η νίκη θα ερχόταν χωρίς τη συμβολή των παικτών του. Το Χαστούκι λοιπόν δεν άργησε να έρθει. 58 λεπτό και το κοντινό κόρνερ του Μάρκες βρήκε Νικοπολίδη και ερυθρόλευκους αμυντικούς εκτός θέσης. Το γκολ του Κατσαμπή απέδειξε πως πλέον ο Ηρακλής βρισκόταν για τα καλά στη θέση του οδηγού. Το καλύτερο θα ήταν αν υπήρχε και ουσία, αν παίρναμε κάποιο αποτέλεσμα. Σαν εικόνα, νομίζω μετά το πρώτο 20 λεπτό που ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλύτερος από εμάς. Νομίζω ότι μετά ισορροπήσαμε αρκετά, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Προηγηθήκαμε, αλλά σε ένα κακό διάστημα για μας, ένα δίλεπτο τρίλεπτο. Ο Ολυμπιακός, σαν μεγάλη ομάδα που είναι, με έναν πολύ ικανό ποδοσφαιριστή που έχει φέτος τη σύνθεσή του, μπόρεσε και γύρισε τον παιχνίδι. Η ενίσχυση του κέντρου και η τόνωση επίθεση με τον Μεδρινό και τον Νούνιες ήταν η κίνηση μάτου τα Κλεμονή που έβλεπε ότι οι τραυματισμοί των προηγούμενων εβδομάδων είχαν αφήσει τα σημάδια τους σε αρκετούς ερυθρόλευκους. Estoy trabajando el día a día para poder mostrar al técnico que puedo jugar. Me está dando la oportunidad de jugar el otro día titular, hoy entré de vuelta. La verdad que estoy muy agradecido a él y a todos mis compañeros. Το 4-4-2 και η πίεση στα χαφ έπιασε τον Πεντράθα, μάλλον απροετοίμαστο, αφού η μαζική άμυνα ήταν το μοναδικό διαθέσιμο σχέδιο. Η στιγμή της τιμωρίας ήρθε στο 70. Ο αντιμετωπίσιμος μέχρι τότε Κοβάσεβιτς αποφάσισε να μιλήσει ή μάλλον να αφλιαρίσει, φτάνοντας στα 13 γκολ στο πρωτάθλημα. Η ασίστ του Νούνιες βρήκε έτοιμο τον Σέρβο για την ισοφάριση. Λίγο αργότερα, ένα και μοναδικό άγγιγμά του στην μπάλα ολοκλήρωσε την υπέροχη προσπάθεια του Λουαλούα. Η ανατροπή είχε ολοκληρωθεί. Δεν θέλω να πω εντός εκτός έδρας ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να παίζει όπως έπαιξε σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο και πιστεύω δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Στα λεπτά που απέμεναν, ο Ηρακλής αναζήτησε τη μία και μοναδική στιγμή που θα το επέτρεπε να μην φύγει με άδεια χέρια. Η αμυντική ολιγορία των πρωταθλητών ήταν αρκετή προκειμένου να την προσφέρει, έστω και αν ο επόπτης είδε offside. Αν εσείς μου βρείτε σε αυτές τις τρεις ομάδες που δούλεψα μία δήλωσή μου για τη διαιτησία, μπορείτε να μου τη φέρετε. Αλλά επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά, έτσι, σας μιλάω πάλι για ομάδες όπως είναι η Καλυθέα, ο Λεβαδιακός και η Ξάνθη.
και στατιστικά να δείτε το μάτς και από πλευράς κατοχής μπάλας, νομίζω ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Είχε την επιρροχή ο Ηρακλής. Αν θυμηθείτε καλά, μέχρι το 40 ο κόσμος αποδοκίμαζε γιατί δεν έβγαζε παίχτη πάνω από τη σέντρα. Estamos contentos por el rendimiento del equipo. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοση της ομάδας. Por supuesto, ese buen rendimiento del equipo no se refleja en el marcador, porque al final es más que injusto. Και αυτή η απόδοση νομίζω ότι δεν εμφανίζεται, δεν φαίνεται και στο αποτέλεσμα, τελικό αποτέλεσμα, γι' αυτό το θεωρώ άδικο. Η τριπλή διακοπή του παιχνιδιού από τον Πολατιάν με τους παίκτες και των δύο ομάδων να ζητούν τη συνέχισή του, αλλά και η αρνητική εικόνα ορισμένων οπαδών ήταν ο επίλογος στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος για το 2008. Κάθε αρχή και δύσκολη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη από τη διαιτησία αυτή τη σημερινή. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ήταν εκτός γηπέδου και ήταν απαράδεκτος. Τρεις φορές, πέντε φορές πήγε να κάνει διακοπή του αγώνα. Δεν γίνονται διακοπές έτσι. Λυπάμαι πολύ. Αυτό είναι το κατάτημα του Γκαγκάτσι. Να το χαίρονται όλοι. Και ο επόπτης ένα κόλτο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Ηρακλής αναφέρει. Μετά το 85ο λεπτό της αναμέτρησης και την ακύρωση των γκυρών των γκολ που πέτυχε η ομάδα μας, με το οποίο σοφάρισε το σκορ, ο διαιτητής επιδόθηκε σε μια συμπεριφορά που άγγιζε τα όρια της θεατρικής παράστασης, με συνεχείς παλινδρομήσεις και επαναχωρήσεις στο θέμα της οριστικής διακοπής του αγώνα λόγω υβριστικών συνθημάτων που διήρκεσαν περισσότερο από 10 λεπτά και οι οποίες επί της ουσίας δεν επέτρεψαν να παιχτεί καθόλου ποδόσφαιρο εντός του αγωνιστικού χώρου. Τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού παίχτηκαν με αποκλειστική ευθύνη του διαιτητή και με επιδίωξή του, όπως προκύπτει και από την συμπεριφορά του, μόνο 3 λεπτά ποδόσφαιρο. Η ανακοίνωση καταλήγει. Περιμένουμε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, κ. Βασίλη Γκαγκάτση, να επιδείξει την ανάλογη ευαισθησία και στην περίπτωση του κ. Πολατιάν, όπως έπραξε και στην περίπτωση του κ. Καζναφέρη, για να παραπέμψει και ο ίδιος το συγκεκριμένο διαιτητή. Ο 24χρονος χαφ Φερνάντο Μπελούτσι κατέφτασε από την Αργεντινή μέσω Μαδρίτη στην Αθήνα.